Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Επιλογές, διαξυφισμοί και αντιπαραθέσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη περιλάμβανε η πρώτη μέρα της συζήτησης στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Οι αντιπαραθέσεις έγιναν και προσωπικές στο πρόσωπο του πατέρα του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας να απαντήσει σε έντονο ύφος μέσω του Facebook. Διαξυφισμοί και αντιπαραθέσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σημειώθηκαν κατά την πρώτη μέρα της συζήτησης στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Ζητάω σήμερα εκ νέου την εμπιστοσύνη της Βουλής πάνω στο σχέδιο ανάταξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και στήριξης της ελληνικής κοινωνίας που παρουσιάσαμε χθες το απόγευμα στο ελληνικό λαό, είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής. Το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος και 4,5 χρόνια πρωθυπουργός. Δεν μπήκα στην πολιτική του τόπου πλούσιος, δεν έγινα πλούσιος. Και δεν ανήκω σε μια πολιτική οικογένεια, η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική και είναι ζάπλουτη, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι στις 8 Μαΐου του 2010 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπήρχε μια κυβέρνηση να ζητά ψήφο εμπιστοσύνης και ένα σχέδιο ανάπτυξης και ελαφρύνσεων, αλλά ψηφιζόταν η πρώτη δανειακή σύμβαση με τους πιστωτές μας. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του σημείωσε ότι στις 26 Μαΐου ένας θα χαμογελάει και ένας θα κλαίει και η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει τη μεγάλη εκλογική νίκη που θα οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή. Πράγματι θα είναι αστείο, διότι εκεί που σας φωνάζανε κάποτε «Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός», τώρα θα λένε «Νάτος, Νάτος, ο Τσίπρας, ο Σκαφάτος». Έτσι θα σας θυμάται η ελληνική κοινωνία. Απ' την αριστερά των καταλήψεων, στην αριστερά του κότερου. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Έχω όμως... Κύριε Σκουρολιάκο, παρακαλώ, μη συνεχίσετε. Κύριε Σκουρολιάκο. Παρακαλώ. Γιατί τέτοιος εκνευρισμός. Κύριε Σκουρολιάκο, μη με αναγκάσετε. Εσείς τα εγκρίνετε, φαντάζομαι. Σας παρακαλώ πάρα. Τα εγκρίνετε, σας αρέσουν. Ή μήπως ζηλεύετε. Τώρα, ή μήπως θέλετε να κάνετε και εσείς τα ίδια. Σταματήστε. Μη με αναγκάσετε να λέω ονόματα. Έχω όμως νέα για σας, κύριε Τσίπρα. Καμία κυβέρνηση, και έχουν υπάρξει πολλά προηγούμενα, δεν γύρισε το κλίμα με παροχές της τελευταίας στιγμής. Οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά ποιος τους στόχινα τα τελευταία 4 χρόνια. Ξέρουν πολύ καλά ποιος διέλυσε τη μεσαία τάξη. Ξέρουν πολύ καλά ποιος έκοψε το ΕΚΑΣ, κύριε Τσίπρα. Ξέρουν πολύ καλά οι νέοι συνταξιούχοι του κύριου Κατρούγκαλου ότι σήμερα βγαίνουν με συντάξεις 38% χαμηλότερες από τους παλιούς συνταξιούχους. Τα ξέρουν όλα αυτά οι πολίτες. Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα κατά τις δευτερολογίες των δύο με ανταλλαγή σφοδρών προσωπικών επιθέσεων. Στη δευτερολογία του, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για βαθύ στρατηγικό και πολιτικό αδιέξοδο και ότι παριστάνει τον στέφανο χείο της πολιτικής ζωής. Σε έντονο ύφος, η απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κύριο Τσίπρα κατά τη δευτερολογία του. Όταν βάζετε τα άθλια έντυπά σας, τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο μαξί μου να χτυπάνε τη σύζυγό μου και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Το ίδιο επιδιώξατε να κάνετε και με τον κύριο Πολάκη. Γίνατε εσείς κίνσορας της ηθικής, κίνσορας της ηθικής στην αριστερά. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, που και τιμητής και κίνσορας, ναι. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ο οποίος λίγες μέρες παλιότερα, που τώρα πάθατε ηθικό σοκ με όσα είπε ο Παύλος ο Πολάκης για ένα συμπαθή συμπολίτη μας, τον οποίο τον αντιμετώπισε επί ίσης όρης.
κατά την άποψή μου, επικοινωνιακά εσφαλμένα και το είπα, αλλά επίσης όρης. Εσείς όμως πάθατε σοκ ηθικής, ηθικό σοκ, που πριν από λίγους μήνες τον στενό σας συνεργάτη, τον Νίκο Γεωργιάδη, τον στενό σας σύμβουλο, που καταδικάστηκε για ασέλγεια και παιδεραστία και που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, τον κρατήσατε στην άκρη, δεν πάθατε κανένα σοκ ηθικής και είπατε, κάτσε να ξεμπερδέψουμε τώρα με τις προσβάσεις που έχουμε στη δικαιοσύνη και θα σε ξαναπάρω. Αυτό είναι η ηθική σας. Και στείλατε τη μισή σας κοινοβουλευτική ομάδα στο δικαστήριο να τον υπερασπιστεί. Και έχετε και μικρά παιδιά. Και έχουμε και μικρά παιδιά. Όταν βάζατε τα άθλια έντυπά σας, τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, να χτυπάνε αμήλικτα όχι εμένα, αλλά τη σύζυγό μου, γιατί δεν τολμούσατε φυσικά να τα βάλετε απευθείας με μένα και πρέπει να πάτε να χτυπήσετε τη σύζυγο, εσείς που μιλάτε για οικογένεια και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Και προσέξτε, προσέξτε, γιατί πράγματι όλοι έχουμε παιδιά και επειδή όλοι έχουμε την οικογένεια πάνω απ' όλα, μην πηγαίνετε τη συζήτηση εκεί. Και την επόμενη φορά, Παρακαλώ. Παρακαλώ. Την επόμενη φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε, πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, με ποιους έκανε δουλειές στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μην μου πουνάτε μέρα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει, γιατί θα τα ακούσετε και εσείς. Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει απάντηση για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πατέρα του. Χρωστώ μια απάντηση όχι στο τίποτα του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά στην αλήθεια. Έμεινε 1,5 μήνα στη φυλακή για τη βομβιστική επίθεση στα Λιοντάρια στο Ηράκλειο. Στήριξε με πάθος το Πασό. Χωρίς να ανήκει σε αυτούς που κέρδισαν δουλειές ή εύνοια. Όταν ήρθε η Χούντα, άρχισαν τα προβλήματα. Όχι μόνο δεν συνεργάστηκε μαζί τους, αλλά γνώρισε και τη φιλοξενία τους στα κρατητήρια του καθεστώτος, τονίζει ο κ. Τσίπρας στο Facebook. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, τον Οκτώβριο του 1967, ο πατέρας του δούλευε μαζί με τον αδελφό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πατέρας μου ήταν λιγότερο ενεργός, αλλά ο θείος είχε διασύνδεση με κάποιους πυρήνες της Δημοκρατικής Άμυνας. Έδωσαν εκρηκτικά για τη βομβιστική επίθεση στην πλατεία των Λονταριών στο Ηράκλειο. Αυτή είναι συνοπτικά η αληθινή οικογενειακή μου ιστορία. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο πατέρας μου ήταν αντιστασιακός, συμπληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας και καταλήγει. Κατάφερε με εντιμότητα και σκληρή δουλειά όχι να κάνει μεγάλη περιουσία, αλλά να ζήσει την οικογένειά του με αξιοπρέπεια και θα τον θυμάμαι πάντα με πολύ αγάπη και περηφάνεια. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής με ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Στα επίπεδα του 2015 επιστρέφει ο συντελεστής ΦΠΑ για τα τρόφιμα και την εστίαση από την 1η Ιουνίου, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Ζάπιο. Από την 1η Ιουνίου επιστρέφουν στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% όλα τα τρόφιμα, ενώ η εστίαση μειώνεται, μειώνεται στο 13% από το 24% που ήταν σήμερα. Αύξηση της κατανάλωσης αναμένεται σε εστίαση και τρόφιμα. Μετά την εφαρμογή της μείωσης του ΦΠΑ στο 13% σε όλα τα τρόφιμα που σήμερα επιβαρύνονται με συντελεστή 24%. Παράλληλα, σημαντική μείωση αναμένεται και στις τιμές των υπηρεσιών εστίασης λόγω της εφαρμογής ΦΠΑ 13% από το 24% που είναι σήμερα, μέτρο το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο πακέτο των ελαφρύνσεων που θα ενεργοποιηθεί άμεσα και που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Είναι σίγουρο ότι θα βοηθηθούμε, γιατί φανταστείτε ότι οι 10 μονάδες αυτές είναι διπλάσιο ΦΠΑ. Δηλαδή τα χρήματα που ίσως κάποιες επιχειρήσεις να είχαν τη διάθεση να τα δηλωθούν ως κέρδη πηγαίναν όλο στο ΦΠΑ. Θα δώσει μεγάλη ανάσα. Τους δύσκολους μήνες του χειμώνα θα μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι σε οτιδήποτε χρειαστεί και ζητηθεί από την επιχείρηση, είτε θα είναι αναδουλειά, είτε θα είναι κάποια ζημιά, οτιδήποτε, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι, μιλάμε τεράστιο το αφλούς και πρέπει να γίνει εδώ και πάρα πολύ γύρω αυτό. Μόνο δεν πρέπει καν να πάει στο 24%, γιατί όπως ξέρετε, ίσως ξέρετε μάλλον, δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη 24% ΦΠΑ. Καμία. Η Γερμανία έχει 9, η Αυστρία έχει 10. Στην εστίαση. Και με άλλες τιμές φυσικά, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για όλους. Εγώ προσωπικά μπορώ να δεσμευτώ ότι σίγουρα θα υπάρχει μια ευελιξία καλύτερη απέναντι στους πελάτες. Είδα να προσφέρουμε κάτι καλύτερο ενώ από πλευρά τιμών, αλλά και να δώσουμε και κάτι, να κεράσουμε κάτι στους πελάτες, κάτι πιο εύκολα χωρίς να είναι πόνος.
τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Και λογικά και η κατανάλωση θα αυξηθεί τώρα λίγο. Σίγουρα, σίγουρα. Με όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα μπορέσουν αυτή τη στιγμή να ξαναγυρίσουν πάλι μέσα στην αγορά. Γιατί όταν είναι κάτι πιο φθηνό, έχεις τη δυνατότητα όταν κερδίζεις περισσότερα να μπορείς να κινείσαι μέσα στην αγορά πιο καλύτερα. Οι εκπρόσωποι του κλάδου της εστίασης επιζητούσαν την μείωση του ΦΠΑ, τονίζοντας σήμερα πως είναι καλοδεχούμενη, μιας και αποτελούσε πάγιο αίτημα των εστιατόρων. Τα βασικά καταναλωτικά αγαθά στα οποία ο συντελεστής ΦΠΑ μειώνεται από το 24% στο 13% είναι ο καφές, το κακάο, το τσάι, το χαμομήλι, η ζάχαρη, το αλάτι, το ξύδι, τα μπαχαρικά, αλαντικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, γκοφρέτες, μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, παξιμάδια, κονσέρβες, σνακ, δημητριακά, ηλιέλαια, σογέλαια, καλαμποκέλαια, φυτικές λιπαρές ουσίες. Επίσης, την εστία σημείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% αφορά τα οβελιστήρια, πιτσαρίες, αρτοπία, εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπολία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ, fast food, κηλικία και καντίνες. Αυτά είναι καλά, αλλά αυτά τα νέα μέτρα τα έχει επιβάλει ο ίδιος πριν. Πριν από 5 χρόνια ο ίδιος τα βάλει και έβγαλε τα ίδια μέτρα που έχει βάλει ο ίδιος. Αυτό, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πρέπει να πάνε στο 1 δέκατο το ΦΠΑ. Και οι εστίες θα πάνε στο 1 δέκατο της αρχικής τιμής. Δηλαδή από 24 στο 2,4. Τότε πιστεύετε ότι θα μπορέσει ο κόσμος να δει πραγματική διαφορά? Ναι, έτσι μπορεί κάτι να γίνει. Θετικό είναι για αυτούς για τους οποίους κατοικούν σε αυτά τα μέρη όπου θα μειωθεί ο ΦΠΑ. Για εμάς τους υπόλοιπους δεν είναι και τόσο θετικό. Γενικά, θα είναι και στα τρόφιμα. Αυτό θα πάει παντού. Να το δούμε. Πρώτα και μετά βλέπουμε. Ναι, είναι καλό για να μπορούμε να τρώμε και κάνα κουλουράκι. Και κάνα σουβλάκι. Και κάνα σουβλάκι. Ό,τι υπάρχει. Μεγαλύτερη ευκολία, ε. Ναι, 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 βέβαια. Φυσικά, βέβαια. Να δούμε. Πρώτα και μετά, αν τα κρίνουμε. Επιφυλακτικοί πολίτες, μένει να δούμε να ψηφίζεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να εφαρμόζεται την 1η του Ιούνιου. Τώρα, οι φουσκωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΣ των τελευταίων ημερών σε δεκάδες νοικοκυριά, κυρίως στα χωριά του Δήμου των Σερών, προκάλεσαν την σημερινή επίσκεψη του υποψήφιου Δημάρχου Θεόδωρου Αραμπατζή στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Μάλιστα, ο κύριος Αραμπατζής πρότεινε τη διενέργεια debate μόνο για αυτό το θέμα, προκειμένου όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι να απαντήσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Σερών. Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΣ των τελευταίων ημερών σε δεκάδες νοικοκυριά προκάλεσαν τη σημερινή επίσκεψη του υποψηφίου Δημάρχου Σερών Θεόδωρου Αραμπατζή στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Σερών. Η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερέων ζήτησε από την διοίκηση της ΔΕΙΑΣ να ελέγξει εξονυχιστικά όλα τα υδρόμετρα που παρουσιάζουν είτε μικρές είτε μεγάλες αποκλίσεις. Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του Θεόδωρου Αραμπατζή, Μαρία Αραμπατζή, ανέφερε πως το ποσοστό των καταναλωτών που παρουσιάζουν μεγάλες καταναλώσεις, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας, δεν ξεπερνά το 15%. Ευαισθητοποιημένοι όμως ως παράταξη σε κάθε κοινωνικό θέμα, διαπιστώσαμε μετά από καταγγελίες συμπολιτών μας πως υπάρχουν λογαριασμοί που εκδόθηκαν τις τελευταίες μέρες από τη ΔΕΙΑΣ και είναι αρκετά αυξημένοι. Σήμερα, αντιπροσωπεία της παράταξης ήρθε επιτόπου να ελέγξει τους λογαριασμούς που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Το ποσοστό των καταναλωτών που παρουσιάζουν μεγάλες καταναλώσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 15% και γι' αυτό το λόγο ζητάμε από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ αλλά και την υπηρεσία να ελέγξουν εξονυχιστικά όλα τα υδρόμετρα που παρουσιάζουν μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση και μέχρι τον πλήρη έλεγχο της υπηρεσίας, συνιστούμε στους αιρέους καταναλωτές να ζητήσουν και οι ίδιοι από τη ΔΕΙΑΣ τον επανέλεγχο των υδρομέτρων τους για να διαπιστωθεί αν και ποια διαρροή υπάρχει. Μέχρι τότε προτείναμε στη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ να δείξει την απαραίτητη σύνεση και υπομονή σε όλους τους συμπολίτες, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα των λογαριασμών όπως αρμόζει. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κύριος Αραμπατζής, διαμέσω της εκπροσώπου του, το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δεν χρειάζονται φθηνοί λαϊκισμοί. Γι' αυτό και όπως είπε, δεν θα επιτρέψουμε η ΔΕΙΑΣ να γίνει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Μάλιστα, ο συνδυασμός Δημοτική Πρωτοβουλία Σερέων προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και πρότεινε τη διενέργεια debate με θέμα τη ΔΕΙΑΣ. Η Δημοτική Πρωτοβουλία ξέρει καλά πως το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης καθορίστηκε σε ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα.
Δεν χρειάζονται φτηνοί λαϊκισμοί και δεν θα επιτρέψουμε η ΔΕΙΑΣ να γίνει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Γι' αυτό ζητούμε από όλες τις παρατάξεις να γίνει ένα θεματικό debate με θέμα τη ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ. Για να μάθουν οι πολίτες όλη την αλήθεια. Μένουμε στο προεκλογικό κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συναντήσεις με φορείς της κοινωνίας περιλάμβανε σήμερα το πρόγραμμα της κίνησης των υποψηφίων. Ας δούμε τις λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Συνάντηση με τους κακιστές του τμήματος Κηφισιάς Ερών είχε σήμερα υποψήφια δήμαρχος Αριάδνη Παπαφωτίου. Η κυρία Παπαφωτίου ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία και τις προοπτικές του τμήματος που το χαρακτηρίζουν η αγωνιστικότητα και οι πάμπολες διακρίσεις των αθλητών του. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αντώνης Γεωργούλας, συνοδεία μελών και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της διάβασης πεζών, επισκέφθηκε την αστυνομική διεύθυνση Θησερών τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την πρώτη μέρα η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή, ενώ τη δεύτερη η αντιπροσωπεία της διάβασης συναντήθηκε με το Σωματείο Αστυνομικών Σερών. Συνεχίζει όμως είναι οι συναντήσεις και επαφές της διάβασης πεζών με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της πόλης των Σερών. Κλιμάκιο της δημοτικής κίνησης με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Αντώνη Γεωργούλα επισκέφθηκε χθες τον πρόεδρο και τους εργαζομένους της ΚΕΔΙΣ, τους χώρους του αμαξοστασίου Σερών, τα ΜΕΑ Σερών και τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Ο Αντώνης Γεωργούλας και τα μέλη του κλιμακίου συνομίλησαν και αντάλλαξαν θέσεις και απόψεις σε κλίμα αμοιβαίας ειλικρίνειας με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των παραπάνω οικονομικών και κοινωνικών φορέων, επισήμαναν τις διάφορες αδυναμίες, ειδικές λειτουργίες και παράλληλα τις προοπτικές περαιτέρω συνεισφοράς τους προς όφελος των Σεραίων Δημοτών. Και να περάσουμε στην περιφέρεια. Περιοδία στην πόλη των Σερών πραγματοποίησε χθες ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Χρήστος Γιαννούλης με τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους του Νομού. Στο κτίριο της Περιφερειακής Διοίκησης Σερών, τα μέλη και τον επικεφαλής του συνδυασμού Κοιτάμε Μπροστά υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ο Χρήστος Γιαννούλης αναφέρθηκε στη διεξαγωγή των περιφερειακών εκλογών αλλά και τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω ότι καθώς βαδίζουμε στην τελική ευθεία των εκλογών, ο προεκλογικός αγώνας θα διεξαχθεί με τρόπο έντιμο και πολιτισμένο από όλους, δήλωσε ο Χρήστος Γιαννούλης. Η περιοδία στις ΣΕΡΕ συνεχίστηκε με την επίσκεψη των μελών του συνδυασμού Κοιτάμε Μπροστά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Νοσοκομείο Σερών και κατέληξε στον πεζόδρομο της πόλης, όπου ο υποψήφιος Περιφερειάρχης συνομίλησε με επαγγελματίες και πολίτες. Τέλος, ο κ. Φωτιάδης, επικεφαλής της παράταξης ΣΕΡΕΣ, επισκέφθηκε την πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών, συνοδευόμενος από υποψηφίους συμβούλους της παράταξής του, όπου είχαν συνάντηση με τον διοικητή Σωτήρη Δημητράκη και το προσωπικό της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, έγινε ενημέρωση από τον κύριο Δημητράκη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία στις ΣΕΡΕΣ, ενώ κατατέθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις για τη δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών, καλύτερης και ουσιαστικότερης συνεργασίας Δήμου και πυροσβεστικής υπηρεσίας, ώστε να υπάρξει η μέγιστη αποτελεσματικότητα στο έργο της στην περιοχή μας υπέρ των δημοτών μας. Και από το Δήμο των Σερών θα πάμε στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, πάλι όμως σε προεκλογικό κλίμα. Ο κύριος Βαγγέλης Δεδούσης, ο υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, πραγματοποίησε πολιτική εκδήλωση στο Νέο Σκοπό χθες το απόγευμα. Πάμε μπροστά με ήθος, ήρεμα, χωρίς προκλήσεις. Ήταν τα βασικά συνθήματα του κυρίου Δεδούση, του υποψήφιου δημάρχου Εμμανουήλ Παπά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Νέο Σκοπό, όπως αναφέραμε, κυρίες και κύριοι, παρουσία πλήθους κόσμου. Ο κύριος Δεδούσης παρουσίασε αναλυτικά τους άξονες του προγράμματός του για τον αθλητισμό, την νεολαία, την υγεία και την πρόνοια, την εκπαίδευση αλλά και τον πολιτισμό. Δεσμευόμαστε, είπε ο κύριος Δεδούσης, ότι όλα αυτά θα γίνουν πράξη σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Εδώ βλέπετε τα πλάνα από την παρουσίαση των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Μάλιστα, όπως τόνισε, υπάρχει σημαντική εμπειρία από το παρελθόν και είναι κάτι που μπορεί να γίνει τώρα με επιτυχία. Ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Δεδούσης, δεσμεύτηκε ότι όλα αυτά θα γίνουν πράξη και έδωσε το μήνυμα για τις εκλογές στις 26 του Μάη. Δήλωσε έτοιμος για τις εκλογές, παρουσία όπως βλέπετε των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων του. Παρόμοιες εκδηλώσεις θα γίνουν και το επόμενο διάστημα με τα εγγένεια και του εκλογικού του κέντρου. Ερχόμαστε πάλι στις ΣΕΡΕΣ. Η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί σε όλη την επικράτεια ως ημέρα μνήμης για τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Στις ΣΕΡΕΣ και συγκεκριμένα στο Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών τελέστηκε δοξολογία αμέσως μετά μετάβαση των επισήμων στον Ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά και κατάθεση στεφάνων.
Η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει καθιερωθεί ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το έθνος τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του Ιερού Αγώνα 1941-1944 του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής. Στις Σέρες το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Αμέσως μετά κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του ήρωα Εμμανουήλ Παπά στην πλατεία Ελευθερίας. Σήμερα λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, μια ιστορική μέρα, ίσως σημαντικότερη για την παγκόσμια ιστορία. Ευχόμαστε να είμαστε μακριά από τέτοιου είδους δύσκολες καταστάσεις και τέτοιου είδους παραδείγματα να μας διδάσκουν το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή, το πώς πρέπει να βλέπουμε τις καταστάσεις και να μην παρατάμε ποτέ τον αγώνα μας, ελπίζοντας για κάτι καλύτερο συνεχώς. Η δοξολογία για την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου γίνεται για να τονιστεί η σημασία του αποτρόπαιου αυτού πολέμου που κόστισε τη ζωή 5,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και για να τονιστεί το άνοιγμα της ειρηνικής περίοδου για όλο τον κόσμο. Εύχομαι η ανθρωπότητα να μην ξαναζήσει τέτοιες στιγμές. Εύκολη θα είναι πλέον η μετακίνηση των συνανθρώπων μας που κινούνται με αναπηρικά αμαξίδια στην πόλη των Σερών εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν τοποθετηθεί αναπηρικές ράμπες για τα άτομα με αναπηρία αλλά και για τους ηλικιωμένους στα αστικά της πόλης. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Εύκολη θα είναι πλέον η μετακίνηση των συνανθρώπων μας που κινούνται με αναπηρικά αμαξίδια στην πόλη των Σερών. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν τοποθετηθεί αναπηρικές ράμπες για τα άτομα με αναπηρία αλλά και για τους ηλικιωμένους στα αστικά λεωφορεία της πόλης. Τα αστικά στο Δήμο Σερών είναι πλέον προσβάσιμα από τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Υπό 1,5 μήνα που έχει μπει σε λειτουργία, τα αστικά πλέον κατά 90% είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, στις κυρίες που έχουν τα δίδυμά τους, τέλος πάντων με τα παιδιά τους, με τα μαξίδια τους, για να μετακινηθούν με ασφάλεια. Κάθε αστικό έχει τη ράμπα η οποία σε συνεργασία με τον οδηγό κατεβαίνει και παίρνει τα άτομα με αναπηρία ή γενικά τους ανθρώπους που έχουν κάποιο εμπόδιο και χρειάζεται αυτή η πρόσβαση να υπάρχει για να μετακινηθούν.
Έτσι και σήμερα εμείς μετακινούμαστε. Μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου μας πάμε για μια συνάντηση που έχουμε με άλλους φορείς. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο το κάνουν και ήδη αρκετοί συναδελφοί μας. Και καλούμε τους υπόλοιπους να πάρουν την απόφαση να βγουν στη στάση. Και αν η στάση δεν είναι προσβάσιμη, να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί εμείς διεκδικούμε από το Δήμαρχο, από το Δήμο και τα αστικά και οι στάσεις και τα πεζοδρόμια να είναι προσβάσιμα. Πόσα αστικά είναι τώρα? Ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερών ενημερώνει πως μέχρι και σήμερα το 90% των αστικών διαθέτει την ειδική ράμπα. Με τα μέλη του Συλλόγου να σημειώνουν ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου σύντομα να είναι προσβάσιμα όλα τα σημεία εκκίνησης της διαδρομής των αστικών λεωφορείων. Το 90%. Οι γραμμές όμως που έχουν σχέση με το νοσοκομείο, που ουσιαστικά διασχίζουν την πόλη ολόκληρη, και για αυτές τις γραμμές όλες τις ώρες λειτουργίας είναι με ράμπα. Για δε τα υπόλοιπα αστικά, για να είναι σίγουροι ότι θα μετακινηθούν, ένα τηλέφωνο στα γραφεία του ΚΤΕΑ, των αστικών, και θα διασφαλιστεί ότι θα μετακινηθούν με αστικό που θα έχει τη ράμπα. Supermarket Kansas. Εδώ βρίσκουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα σε εκπληκτικές προσφορές κάθε μέρα. Φέτα Pop Λέσβου μόνο 5,95 το κιλό. Όλα τα αλλαντικά έδεσμα κοπής και τυποποιημένα στη μισή τιμή. Μπύρα Βεργίνα κουτί 330 ml μόνο 49 λεπτά. Αλλά και Ariel υγρό 42 μεζούρες μόνο 7,20. Και Σαμπουάν Παντέν 360 ml μόνο 2,48. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν το νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Λοιπόν, συνέχεια στο δελτίο μας θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε μέχρι την Νιγρήτα και συγκεκριμένα στο κατάστημα κράτησης των φυλακών της Νιγρήτας. Θα μιλήσουμε για κάτι θετικό, γιατί κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί και τα προβλήματα. Σήμερα, ωστόσο, έγινε μια πολύ καλή κίνηση. Παραδόθηκαν αθλητικά όργανα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών της Νιγρήτας. Τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Λασπάς, ο διευθυντής, για να πούμε περισσότερα για αυτή την κίνηση που προχώρησαν οι συνάνθρωποι μας για τους φυλακισμένους. Κύριε Λασπά, τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλά, μια χαρά εσείς. Για πείτε μας λίγο για αυτή την κίνηση η οποία έλαβε χώρα σήμερα στις φυλακές. Τι ακριβώς σήμερα συνέβη? Σήμερα μας παραδόθηκαν από μια ομάδα συνανθρώπων μας, θα σας πω μετά πώς οργανώθηκε, όργανα αθλητικά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές μας στο χώρο της πτέρυγας που φιλοξενούνται στο κατάστημα κράτησης, διότι η δυνατότητα εκγύμνασης, που είναι πολύ βασικό, δυστυχώς δεν υπάρχει στη φυλακή. Και είμαστε χαρούμενοι και εμείς και οι μαθητές μας για αυτό το πράγμα. Μια ομάδα λοιπόν συνανθρώπων μας, με πρωτοβουλία της κυρίας Σωτηρίας Κυρμανίδου, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός από το Σιδηρόκαστρο, γνωστή και ασχολείται και με τα δημοσιογραφικά. Βεβαίως. Και γραφέας βιβλίων. Και με τη βοήθεια του Θοδωρή του Κυρμανίδη, ο οποίος είναι η ψυχή ενός συλλόγου. Κορονίδης. Θοδωρής Κορονίδης. Κορονίδης, ναι. Του Υγεία και Ευεξία, νομίζω λέγεται. Σωστά. Μας είχαν επισκεφθεί πρώτων Χριστουγέννων σε μια πολύ ωραία δράση. Μας μίλησαν η μεν κυρία Κυρμανίδου για το τι είναι η δημοσιογραφία, τι είναι η συγγραφή βιβλίων, και μέσα από την εμπειρία αλλά και την επιστημονική γνώση που έχει, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ο δε Θοδωρής μας μίλησε για τη διατροφή και τη δυνατότητα της γυμναστικής. Εκεί διαπιστώθηκε λοιπόν ότι έχουμε έλλειμμα σε όργανα γυμναστικής. Οπότε πήρα την πρωτοβουλία όλο αυτό το διάστημα, μάζεψαν, φαίνεται εδώ στην τηλεόραση, αυτά τα όργανα και σήμερα μας τα παρέδωσε.
Έτσι πλέον θα μπορούν και στην πτέρυγα που φιλοξενούν οι μαθητές μας να έχουν κάποια όργανα και τον ελεύθερο χρόνο τους να μπορούν και αυτοί. Ξέρετε, το μοναδικό μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι η φυσική αγωγή, η γυμναστική. Δυστυχώς δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών. Κύριε Λασπά, έχει διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος τώρα για να τοποθετηθούν αυτά τα αθλητικά όργανα μέσα στην... Με την άδεια του καταστήματος, του κυρίου Ραδόπουλου και του αρχιφύλακα του κυρίου Δήμου, έχουν τοποθετηθεί, διότι σε κάθε πτέρυγα υπάρχει χώρος, ο οποίος προβλέπεται εκεί να τοποθετούνται τέτοια όργανα γυμναστικής. Είναι αρκετά μεγάλος. Οι παλαιότερες πτέρυγες διαθέτουν. Η δικιά μας πτέρυγα όμως δεν διαθέτει. Τώρα, επειδή τα άτομα τα οποία είναι εντός του καταστήματος κράτησης ενημερώθηκαν, είδαν τα όσα ήρθαν τα μηχανήματα, τα αθλητικά όργανα, πώς ένιωσαν, τι ήταν αυτό το οποίο προφανώς σας είπανε? Εγώ αυτό, από την πρώτη στιγμή σας είπα που γεννήθηκε αυτή η ιδέα και υποσχέθηκε η κυρία Κερμανίδου, τον κύριο Κορονίδη, ότι θα καταβάλουν τις προσπάθειες αυτές με επώνυμους και ανώνυμους δωρητές και προσφέροντες, συνεισφέροντας αυτή την προσπάθεια. Στην αρχή μπορώ να πω ότι ήταν λίγο δύσπιστη, ότι δεν θα γίνει κάτι. Όμως πρώτου Πάσχα, όταν μου ανακοινώθηκε ότι θα δοθούν τα όργανα, έχουν μαζευτεί, απλά έπρεπε να συμμαζευτούν, να συναρμολογηθούν και να μεταφερθούν, τότε το πιστέψαν και μάλιστα δεν ήρθαν. Λέω, δεν γίνεται, θα έρθουν αμέσως πόλεις ανοίξουν, πράγμα το οποίο έγινε σήμερα. Και πλέον είναι μια πραγματικότητα. Ξέρετε, η κίνηση μέσα στα καταστήματα κράτησης είναι σε έλλειμμα, μοιραία. Δεν υπάρχει χώρος να κινηθεί ένας άνθρωπος. Και σε συνδυασμό το ότι σε όλους τους κρατουμένους, στους μαθητές κρατουμένους, στους εκπαιδευόμενους, πολύ περισσότερο, διότι δεν προβλέπεται. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, ήδη έχουμε εισηγηθεί και με την βοήθεια της Προέδρου, η οποία εργάζεται στο σχολείο μας, της κυρίας Πάνο, προς την υπηρεσία στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και μετά από αίτημα της ΟΜΕ, να συμπληρωθεί και αυτό το μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών, πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να γίνει αυτό μια πραγματικότητα. Κύριε Διευθυντά, για πόσους μαθητές μιλάμε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας? Οι μαθητές μας είναι 100, 100. Σε δύο κύκλους σπουδών, δύο έτη, 60 και 40. Ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη χρονιά λειτουργίας του σχολείου. Ξέρετε, αυτά τα σχολεία είναι μια παλιά ιδέα. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας υπάρχουν στην έδρα κάθε νομού και σε κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε αρχής γενομένης από τη Λάρισα πριν από περίπου 20 χρόνια. Σχολεία υπήρχαν μόνο σε φυλακές ανηλίκων, που εκεί ήταν υποχρεωτικό. Σήμερα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σχεδόν σε όλες τις φυλακές, εκτός από φυλακές που δεν έχουν χώρο, έχει ιδρυθεί σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Θεωρούνται ένας πετυχημένος θεσμός, όχι θεωρητικά, πρακτικά. Πιστεύουμε ότι καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε μέσα από τις δυσκολίες του σοφρονησικού συστήματος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να εξελιχθεί, διότι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έχει ως τίτλος αξία γυμνασίου. Ήδη είναι όριμο γραφειοκρατικά. Πιστεύουμε ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε και ηλικιακή τάξη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ξέρουμε ότι έχετε, ξέρουμε ότι έχετε και τα εύσημα από το αρμόδιο Υπουργείο και από το Γενικό Γραμματέα, γιατί προσφάτως όταν επισκέφθηκε τις φυλακές είχε και επικοινωνία και με εσάς. Και βέβαια συγχαρητήρια και στο έργο το οποίο επιτελείτε εσείς, αλλά και σε αυτά τα οποία έγιναν σήμερα και στην κυρία Κερμανίδου και στον Θοδωρή τον Κορονίδη και σε όσους βοήθησαν για να μαζευτούν αυτά τα αθλητικά όργανα για τους φυλακισμένους της Νιερίτας.
Πρώτα απ' όλα τους ευχαριστούν οι εκπαιδευόμενοι μας. Mm-hmm. Εμείς μεταφέρουμε αυτές τις ευχαριστίες. Αυτό που έχω να πω γενικώς αυτά τα 3 χρόνια λειτουργίας είναι ότι αυτά τα σχολεία που λειτουργούν μέσα στα καταστήματα κράτησης βασίζονται πέρα από τους εκπαιδευτικούς τον εθελοντισμό. Έχουμε πολλούς εθελοντές και εκπαιδευτικούς, αλλά και άλλους ανθρώπους διαφόρων επαγγελμάτων, οι οποίοι έρχονται είτε με επιμορφωτικές δράσεις, είτε με εκπαιδευτικά θέματα, μας βοηθούν, όπως και αρκετοί άνθρωποι, όπως η σημερινή ενέργεια, μας στηρίζουν. Χρειαζόμαστε αυτή τη στήριξη. Ωραία. Η οποία είναι κάτι που λείπει, αν θέλετε, και από τη σημερινή κοινωνία. Κύριε Δασπά, θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά και από το στούντιο ή και να επισκεφτούμε ακόμη και το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Βεβαίως. Γιατί όχι. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε το σχολείο έξω στην κοινωνία. Ωραία. Διότι μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε το σωχρονιστικό μας σύστημα καλύτερο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλύτερη κοινωνία. Σας ευχαριστώ που θερμά, κύριε Δασπά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο λειτουργεί εμβιβαλιστής έδρας, ξεκίνησε το έργο της αποκατάστασης οδού της Εθνικής Αντίστασης Σερών, βασικής οδικής αρτηρίας της πόλης. Ο προϋπολογισμός αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου άρχισαν από το 2017 και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2019 λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών του Δημοσίου. Της αποκατάστασης της οδού Εθνικής Αντίστασης Σερών, βασικής οδικής αρτηρίας της πόλης των Σερών. Ο προϋπολογισμός αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου άρχισαν από το 2017 και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 2019 λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών του Δημοσίου. Το έργο περιλαμβάνει το τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου μέχρι την οδό Αγίας Σοφίας και θα υλοποιηθεί με 2 εργολαβίες. Η μία εργολαβία ανήκει στη ΔΕΙΑΣ και η άλλη εργολαβία ανήκει στο Δήμο. Με την εργολαβία της ΔΕΙΑΣ, προϋπολογισμού 592.100 ευρώ, θα αντικατασταθεί ο αγωγός ομβρίων μήκους 527 μέτρων από την οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου μέχρι την οδό Ορφέως. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα της ΔΕΙΑΣ και οι διαδικασίες υλοποίησής του ξεκίνησαν από τις αρχές του έτους του 2018 και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 2019. Με την εργολαβία του Δήμου, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, θα γίνουν οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσης στο τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έως την οδό Αγίας Σοφίας, μήκους 500 μέτρου. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Και 38! Και 39! 41! Και 42! Γιατί σταμάτησες! Με τόσα νούμερα! Που έκανε κλικ. Όπου σου κάνει κλικ, κάνε το και εσύ. Τώρα μπορείς να παίζεις Joker online. Κάνε την εγγραφή σου στο κατάστημα OPAP της γειτονιάς σου μέσα σε λίγα λεπτά. Ή μπες στο joker.gr. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Δεκαήμερο σεραϊκών προϊόντων 9 με 18 Μαΐου στα Supermarket Kansas. Ένα δεκαήμερο διαφορετικό από τα άλλα. Προβάλλουμε και προωθούμε τα σεραϊκά προϊόντα με εκπτώσεις και κληρώσεις. Στηρίζουμε τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες του τόπου μας. Η ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου μας για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας εξαρτάται από όλους μας. Επισκεφτείτε και εσείς τα Supermarket Kansas. Γνωρίστε και στηρίξτε τα σεραϊκά προϊόντα. Supermarket Kansas. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες του τόπου μας και όχι μόνο. 500 περίπου μαθητές από 15 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Σερών παρουσίασαν τις εικονικές επιχειρήσεις τους και διαγωνίστηκαν στο 5ο μαθητικό επιχειρήν, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες στην πόλη των Σερών, στο επιμελητήριο, σε συνεργασία με το επιμελητήριο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση των Σερών. Βασικός σκοπός του διαγωνισμού η εξοικείωση με την έννοια της επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κουλτούρα. Με βασικό στόχο την εξοικείωση της έννοιας της επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κουλτούρα για ακόμα μία χρονιά, διεξήχθη ο 5ος διαγωνισμός μαθητών νηπιαγωγείων δημοτικών γυμνασίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με την επωνυμία μαθητών επιχειρήν.
Η ανταπόκριση των σχολείων από όλο τον νομό Σερών ήταν εντυπωσιακή και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και κάθε προσδοκία, καθώς περίπου 500 μαθητές διεκδίκησαν τη διάκριση στον 5ο διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας. Οι δημιουργίες των μαθητών παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση Φεστιβάλ Μαθητικής Επιχειρηματικής Δημιουργίας, η οποία έλαβε χώρα στο επιμελητήριο των Σερών. Έχουμε την επιχείρησή μας Savon Botte for You για σαπούνια χειροποίητα από φυτικά συστατικά όπως αμυγδαλέλαιο, coconut oil, έχουμε με λεβάντα, με κακάο, με δενδρολίβανο, χαμομήλι. Θα σας παρουσιάσουμε κάποιες αναδυόμενες κούκλες, είναι χειροποίητες, φτιαγμένες από εμάς στα εργαστήριά μας. Παρουσιάζουμε τα βουβαλόνια, είναι μακαρόνια από βουβαλίσιο γάλα, τα οποία τα βουβάλια είναι από την περιοχή μας, από τον υδροβιότοπο Λίμνη Κυρκίνη, και σερβίρουμε στον κόσμο με σκοπό να γνωρίσουν τα βουβαλίσια προϊόντα. Σας παρουσιάζουμε την εικονική επιχείρηση Robotech, την οποία είναι στη συνεργασία το πρώτο Πάλ Καβάλας με το πρώτο Πάλ Σερών και το Σιδηροκάστρο. Εδώ βλέπετε τρία αυτόνομα ρομποτικά οχήματα. Το ένα ακολουθεί το φως, το άλλο ακολουθεί μία μαύρη γραμμή σε μία λευκή πίστα και το άλλο αποφεύγει τα εμπόδια. Παρουσιάζουμε έναν παραδοσιακό ξενώνα όπου συνεργάζεται με τοπικούς παραγωγούς που παράγουν διάφορα προϊόντα, τσίπουρο, λάδι, ελιές έχουμε, ούζο, όσπρια βέβαια, έχουμε εδώ παντζάρια, χυμό ντομάτας, φασόλια. Σπιτικά, δηλαδή. Είναι σπιτικά παραδοσιακά του Δήμου Βυσσαλτίας. Παρουσιάζουμε προϊόντα ομορφιάς, ευεξίας και χαλάρωσης. Τα οποία αυτά είναι τα έχουμε κάνει χειροποίητα και είναι απολύτως βιολογικά και υπολαρικικά. Τι προϊόντα είναι? Έχουμε πουγκάκια μάλαξης, εθέρεα έλαια, ορούς και κρεμούλες αναζωογόνησης και αναδόμησης. Το μαθητών επιχειρήν κάνει περήφανη τη διοίκηση του επιμελητήριου Σερών, καθώς καθιερώνεται ως ένας πρωτοπόρος θεσμός, μοναδικός στην Ελλάδα, που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να προσεγγίσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας, διευρύνοντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματία και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Ήρθαμε εδώ πέρα να παρουσιάσουμε μια αγροτική συσκευή, η οποία πιστεύουμε ότι και αυτό εδώ το προϊόν πιστεύω πως μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς αγρότες. Έχουμε φτιάξει μια επιχείρηση που το κύριο προϊόν της είναι ένα κοκτέιλ ούζο εμπολουτισμένο με τις θεραπευτικές ιδιότητες της αρώνιας, του ροδιού, του λεμονιού και του πορτοκαλιού και του βύσσινου. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση, διότι οι νέοι έχουν την τάση να στρέφονται στην παράδοση. Αυτή είναι η βιομηχανία μας. Είμαστε βιομηχανία που επεξεργάστηκε και καλλιεργεί αρωματικά φυτά και παράγει προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος. Είμαστε εταιρεία φιλική προς το περιβάλλον. Αξιοποιούμε τη ΣΑΠΕ, που είναι η νεμογεννήτρια της ελληνικής κατασκευής. Η γεωθερμία που βρίσκεται εδώ κάτω. Όλοι γνωρίζουμε το κεφίρ γάλακτος. Εμείς το αφαιρέσαμε από το γάλα και το προσθέσαμε, το τοποθετήσαμε στο νερό, σε εμφιαλωμένο νερό. Περιέχει. Προσθέσαμε μέσα στο νερό το μη και τα κεφίρ, λεμόνι, σταφίδες και καστανή ζάχαρη. Έτσι για να τρέφεται. Εμείς εδώ σαν σχολείο ήρθαμε με δύο προγράμματα, τα οποία το ένα βοήθησε το άλλο. Ξεκινήσαμε με τα φυτά μας, τα αρωματικά, τα οποία τα πήραμε μικρά, τα μεγαλώσαμε, για να πάρουμε τις πρώτες ύλες και να κάνουμε έπειτα τα σαπούνια. Είναι δηλαδή ένα πράγμα σε δύο στάδια. Ακριβώς, ναι. Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα είχε το δικό της πρόγραμμα με την καθοδήγηση όπως θα έπρεπε από κάποιους καθηγητές. Ο τόπος έχει γεμίσει με νέους ανθρώπους, με παιδιά που έχουν όρεξη και διάθεση για δημιουργία και καινοτομία από ό,τι βλέπω. Είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός και μια πολύ έτσι, θετική πρωτοβουλία του επιμελητηρίου που οφείλει και πρέπει να στηρίζεται από όλους τους φορείς. Εγώ με χαρά βλέπω ότι παιδιά αρχίζουν και αναπτύσσουν την κουλτούρα του επιχειρήν και της καινοτομίας. Βλέπω παραδείγματα και περιπτώσεις που θα έπρεπε να παραδειγματίζουν και εμάς τους μεγαλύτερους και οικονομικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές που έχουν και μέλλον. Συζητώντας μάλιστα με αρκετά από τα παιδιά σήμερα, διαπίστωσα μια έτσι έμφυτη ανάγκη για δημιουργία, το οποίο είναι και το σημαντικό το οποίο μας χρειάζεται. Τέτοιες πρωτοβουλίες οφείλουν και πρέπει να στηρίζονται και μπράβο και στους φορείς, αλλά πιο πολύ στα παιδιά που αγκαλιάζουν αυτό το θεσμό κάθε χρόνο και μεγαλώνει
και είναι ως ό,τι δυνατόν και πιο πρωτοποριακός και καινοτόμος. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.